τη διετία. Δεν ήταν με την Τρόικα, δεν ήταν με τους υπαλλήλους που είπατε. Ήταν αυτά τα οποία μετέφερε Πρωθυπουργός, Βενιζέλος, σε Βρυξέλλες, σε Μέρκελ. Έτσι ουδέποτε, δεν είναι. Κοιτάξτε, τώρα. Όχι, απλά ρωτώ γιατί θέλετε, λέτε ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται μόνο με υπαλλήλους. Θέλετε να λέμε πράγματα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ουδέποτε ναι. Ελληνική κυβέρνηση έχει διαπραγματευτεί με θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόγραμμα. Και ουδέποτε πολύ περισσότερο με κυβερνήσεις. Όποτε έχει κάνει κρούση ο Πρωθυπουργός να πάει στη Μέρκελ και να ανοίξει συζήτηση για το πρόγραμμα, του έχει δείξει την Τρόικα, τους υπαλλήλους της. Εκεί θα πας. Εκεί είναι η συζήτηση. Εγώ δεν μετέχω. Ό,τι υποστηρίξει η Τρόικα, εμείς το στηρίζουμε. Λοιπόν, και έχουμε αποδεχθεί πρωτοφανές για ανεξάρτητη χώρα. Εντάξτε, να είμαστε έρμεα υπαλλήλων. Άλλη φορά θα καλύτερο γύρω από τα υπαλλήλων. Μαζί με τον κύριο Μαρκογιάννη. Όχι, να ακούσουμε και την άλλη φορά. Ένα διαμαρτύρει το άλλο. Δεν μπορούμε να ακούσουμε και την άλλη φορά. Είναι δυνατό. Εδώ σα θέτει ένα ζήτημα. Είναι αναμονή κυβέρνηση. Το οποίο έχει μια πραγματική βάση.